Να σας πω εγώ γιατί. Διότι έπρεπε να κλείσει η υπόθεση πριν πάει στη ΔΕΘ ο κύριος Τσίπρας να μπορέσει να μοιράσει τα εκατομμύρια. Ομολογήθηκε όμως. Πείτε μου αν κάποιος μπορεί να διαψεύσει. Εγώ μπορώ να ψάξω προσωπικά το απόθενη στο κλείνω μέσα δύο ώρες. Γιατί δουλειά μου. Τα 70 εκατομμύρια και τα 170. Η Grand Thornton είπε ότι είναι αδύνατο. Άστε το. Κύριε Καμένε, εσείς θεωρείτε ότι θα ρωτήσω κάτι άλλο. Ομολογήθηκε. Κλείνω με αυτό. Κλείνω με αυτό. Ομολογήθηκε. Αντισταθείτε. Μισό λεπτό. Κλείνω με αυτό. Ομολογήθηκε δημόσια στα κανάλια. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Από όλα τα μέλη της Επιτροπής υπάρχουν δηλώσεις. Μπορείτε να τις βρείτε. Ότι εμείς είμαστε ανίδεοι με αυτό το έργο. Ότι εμείς δεν είναι η δουλειά μας να φτιάξουμε το έργο. Ο δε πρόεδρος, ο κύριος Δουλιγέρης Χρήστος, δήλωσε ότι εγώ είμαι μηχανικός και στηρίχθηκα μόνο σε ό,τι μου είπαν και στην εμπιστοσύνη. Το καθένα ήταν ο έλεγχος. Το καθένα συμφωνείτε ότι με τη θέση. Και κύριε Καμένο, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Γιατί πράγματι ακούστηκαν καταγγελίες και μπορεί ένα μέρος των καταγγελιών να αφορά τη συνύπαρξη στο ΒΣΕ για 40 δευτερόλεπτα. Αλλά υπάρχει και το θέμα του πόθεν έσχες. Να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν λέμε συνάντηση για 40 δευτερόλεπτα, δεν εννοούμε σε ένα μπάνιο τουαλέτες σκηνές, εννοούμε στο καμπινεδάκι. Να εκεί δύο πράγματα μπορώ να σκεφτώ ότι μπορούν να κάνουν δύο άνθρωποι. Το ένα καμπινέ σε 40 δευτερόλεπτα. Αφήστε με να διατυπώσω την ερώτηση. Κύριε Καμένο, από τη μία η τουαλέτα, από την άλλη όμω υπάρχουν θέματα ουσία όπω είναι το πόθεν έσχες. Ο κύριο Κρέτσο λέει ότι έγινε ουσιαστικό έλεγχο, αλλά υπάρχει το ερώτημα και να μα πείτε αν υπάρχει καμία σκιά ότι μέσα σε 5 μέρε μπορεί να ελεγχθεί πραγματικά σε βάθο και στην ουσία. Οποιοδήποτε ανθρώπου μπορεί να ελεγχθεί μέσα σε ώρε. Αρκεί να κάνει σωστέ ερωτήσει στο σωστό πρόσωπο. Στο σωστό οργανισμό. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι δουλειά μου αυτή 26 χρόνια. Μέσα σε δύο ώρε. Ένα SWIFT στέλνει σε τρεις τράπεζες, ο Μπαντάνα είναι από εκεί τα λεφτά. Για συγκεκριμένου ανθρώπου μπορούσε να γίνει. Για οποιονδήποτε άνθρωπο, το δικό σα, το δικό μου, οποιοδήποτε. Υπάρχει εδώ μια. Είναι τύπου ιδιοκτησία, κύριε. Αυτό... Δεν πρέπει να ελεγχθούν αυτό όλα αυτά. Μα αυτό λέω. Μα βγήκε ένα οκ okay για το πόθεν έσχες του κυρίου Καλογρίτσα. Η Επιτροπή έβγαλε ότι ήταν μια χαρά το οκ για το πόθεν έσχες. Μα ναι, να λέμε και δύο πράγματα όμως. Δεν λέμε ότι θέλουμε. Δεν ξέρω. Υπήρχε μια Επιτροπή που το έκλεινε. Ηρεμήστε λίγο στο ποτάμι. Μα κύριε Φωτεινή, ηρεμήστε λίγο στο ποτάμι. Ναι, αλλά να πούμε και δύο λογικά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει. Σε αυτή την έρμητη χώρα. Στην έρμητη χώρα αυτή. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια σοβαρότητα και μια συνέχεια. Κανένα δεν θέλει να εμπλακεί με τη δικαιοσύνη. Πρέπει να αποφασίσει ότι. Πρέπει να αποφασίσει όταν θα το αποφασίσει. Συμβούλιο της ραδιοτηλεόρασης δεν υπήρξε με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Απλά τα πράγματα. Από εδώ και πέρα, οι τέσσερις υπερθυματιστές έχουν δώσει κοντά στα 80-84 εκατομμύρια. Δεν έχω κάνει και τις πράξεις με τον κύριο, κύριο Σαββίδη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικηγόρους, προσήλθαν, έδωσαν πάρα πολλά χρήματα. Πρώτη φορά στην ιστορία. Άρα το κράτος πρέπει να τους φερθεί με σοβαρότητα σε αυτούς και σε όλους. Έτσι ώστε να μην φοβηθούν για τα χρήματα που δώσανε. Προσέξτε, είναι επικίνδυνο το ότι αν η Νέα Δημοκρατία σε τρία χρόνια βγει, θα γίνουν εκλογές. Προσέξτε, σε τρία χρόνια δεν θα γίνουν. Κύριε Φωτήλα, αφήστε μας να κάνουμε τις ερωτήσεις. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι έσπασε γιατί ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να εκπληρώσει. Η Επιτροπή έβγαλε ότι ήταν οκ. Ναι, γιατί εκεί την ώρα έκανε μια αξιολόγηση. Έκανε μια αξιολόγηση. Να σου πω κάτι, ένα λεπτό. Να πιάσω έναν, δεν θέλω, έναν από τους εφοπλιστές, οι οποίοι έχουν το κεφάλαιο το εφοπλιστικό που είναι και υπερθεματιστές. Μπορούσε να πάσα στιγμή η τράπεζά του να μπλοκάρει για οποιοδήποτε λόγο, ήταν η δουλειά μου, και να μην στείλει τα χρήματα αύριο και να σου πει θα σας στείλω μεθαύριο, για οποιοδήποτε λόγο. Είναι και διαδικαστικά ζητήματα. Αλλά το πρακτικό είναι ότι ο κύριος Καλογρίτσας δεν έφερε τα λεφτά στην ώρα τους και έπρεπε να φύγει από τη μέση. Από την άλλη, θέλω να πω ότι σε τρία χρόνια έχουμε εκλογές. Αν σε τρία χρόνια που θα έχει πάρει η κυβέρνησή μας 255, συν τα 3 εκατομμύρια, είναι 58, τα ξεχνάνω, της εγκυντικής του κύριου Καλογρίτσα, 258, έχουν μπει στα ταμεία, έρθει η Νέα Δημοκρατία και πει: παιδιά, πάρτε τα λεφτά σας πίσω. Δεν ξέρω που θα τα βρει. Και εγώ θα τα κάνω. Γιατί αν δεν τα δώσεις πίσω, δεν μπορεί να κάνεις άλλο διαγωνισμό. Να δώσεις με 2, με 3 και με 5 εκατομμύρια άδειες. Διότι θα κάνεις απιστία κατά του δημοσίου και θα έχεις άλλα προβλήματα νομικά. Σε άλλο στέ και τότε θα μπλέξουμε άσχημα όλοι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Σε τρία χρόνια θα συνεχίσουν ένα αυτά τα κανάλια. Το ΣΤΕ να αποφασίσει ό,τι πρέπει. Η κυβέρνησή μας έβαλε 255 και πρώτα ο Θεός να είμαστε όλοι γεροί και την υγεία μας να έχουμε, να πάει καλά και η οικονομία μας. Σε τρία χρόνια θα τα εισπράξουμε. Όχι σήμερα. Σήμερα τα πρώτα 85. Και θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο των κομμάτων. Να ανέβει η οικονομία. Να ζήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Να δούμε τι θα γίνει με το κανάλι που πιθανόν δεν πάρει άδεια, που πλέον έχει μείνει το ΣΤΑΡ και ο Α. Και τους εργαζόμενους, μακάρι να απορροφηθούν. Να πάνε όλοι μαζί για να βρουν πάμε στην επόμενη μέρα. Και θα ήθελα δεν τώρα θα πρέπει να δώσω το λόγο για να κλείνω. Δεν είναι μικροπολιτικό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τα λεφτά μισό λεπτό, τα βάλαμε, το πόθεν έσχες είναι εύκολο να ελεγχθεί. Προσέξτε, με όλα αυτά που έχουν γίνει, κύριε Φωτήλα μου,
Το πόθε, με όλα αυτά, με την περιραίωση ατμόσφαιρα που είναι αρνητική, αν θέλετε, για την κυβέρνηση, επειδή όλοι φωνάζουν. Του κυρίου Σαββίδη τελείωσε σε δύο μέρες. Θα μπορούσε να τελειώσει 25, να πει παιδιά, φοβόμαστε όλοι. Για να περιμένουμε λίγο, να ψάξουμε καλύτερα. Σε δύο μέρες. Και δεν το κάναμε για να πάρουμε τα 2500. Το κάναμε γιατί έτσι γίνεται η διαδικασία. Για να κλείσουμε αυτό τον κύκλο και να βάλουμε και ένα ακόμη θέμα για τα οικονομικά, κύριε Μπιάλα.